Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε σε αυτή τη χαλαρή ωρίτσα που έχουμε μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά 6.30 με 7.30. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος και... Γεια! Ανέβασε μας λίγο ρε φίλε, δεν ακούμε τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Είναι στα κουφά εντελώς. Αυτά τα αφού, όχι, θα βάλεις τα άλλα. Αυτά εδώ? Ναι. Χριστός και η Παναγία. Αυτά που έχεις, ζωντανό. Αυτά που έχεις έχουν λίγο ένα θέμα. Αυτά εδώ πιστεύω ότι θα με φάνε. Ναι. Κώστας Πρέκας. Ο Χριστός και η Παναγία. Ψυχή και σάρκα. Παναγιά μου. Ασυρματιστής. Τέλεια. Ναι, αλλά εξαιρετική ποιότητα έχουν. Πάντα. Πάντα. Λοιπόν, παρά θα πάμε και τις 7.30. Χαλαρά, όμορφα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αθλητικές κουβέντες. Εδώ πέρα με καλή ροή. Κάτσε. Παιδιά, λέω να. Πώς το λένε. Να το υιοθετήσω και να έρχομαι κάθε μέρα σε αυτή τη μία ώρα. Τέλεια, θες να έρθει. Και άμα δεν ερχόμαστε κι εμείς, θα είναι ακόμα καλύτερο. Δεν ξέρω να λέω μόνη μου. Θες να αναλάβεις. Μην το πιάνεις αυτό, Νίκο, γιατί. Μην το πιάνεις. Μην το πιάνεις. Μην το πιάνεις. Πρόσεχε τι βάζεις στα χέρια σου. Τρόμαξε η άλλη. Παναπληθώ, λέει. Νίκο, τι γίνεται, ρε φίλε. Τι να γίνεται, ρε Νίκο. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Πριν, πότε πέρασε η εβδομάδα, χαμπάρι δεν πήραμε. Στον προθάλαμο ενός Σαββατοκύριακου. Έτσι. Έτσι, τα λέμε ωραία. Ο Νίκος ετοιμάζει βαλίτσες. Έτοιμη είναι. Έτοιμη είναι. Έτοιμη, πρωί που φεύγω μαύρο και μετά καπάκι έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Υπάρχει βαλίτσα για ένα βράδυ, βρε. Καλά, να πει ένα βαλιτσάκι είναι μικρό. Ναι, εντάξει, μικρό. Δύο βράδια είναι. Δύο είναι, κατάλαβε. Πότε γυρνάτε? Δευτέρα πρωί. Σκάνδαλο. Κατάλαβε. Γι' αυτό. Και τι έχει βάλει μέσα? Α, δεν μπορώ να σου πω, φίλε. Δύο βρακιά. Τι άλλο? Δεν έχει μουσική από πίσω, ρε, την έκοψε. Έχει διαβάσει Walter Berry σήμερα? Εγώ δεν πρόλαβα, δεν είδα όλοι. Έχει πει και το Stasi Perry. Γιατί το ξέρει το σύνδημα και το έχει τραγουδήσει κιόλα. Δεν μπορώ. Νίκο μου, τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν μπορώ, δηλαδή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, ένα 0-0 έφερε. Μην είσαι με πεσμένα τα μούτρα τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πού παίζει το Σαββατοκύριακο? Στην Τρίπολη, 3 ώρα Κυριακή. Δεν ασχολείται κανένα. Την Πέμπτη είναι όλα τα λεφτά. Αλλά εννοείται αυτό. 7 η ώρα είδα την Πέμπτη. 7 η ώρα, ωραία. Χαίρομαι. Άρα, Ζωζεφίν, τι έχουμε να ζήσουμε. Η Ζωζεφίν επιλέχθηκε διότι θα την απολαύσει ο Μοσχοβίτης αύριο. Μεθαύριο, βασικά. Μεθαύριο. Μεθαύριο. Να το κουνάει, θα λέγαμε έτσι λίγο λαϊκά στο. Πες μου τι. Στο All Star Game. Καλή ώρα, ζηλεύει. Θα είναι και τέτοια. Καλή ώρα, αντισηπτικό για. Θα είναι και, και μια άλλη. Πώς τη λένε, ρε φίλε. Και πέρσι πρέπει να ήταν αυτή. Ποια, ρε. Η τέτοια των Άδερβιου. Πώς τη λένε? Κρυσταλλία. Όχι, Κρυσταλλία. Κάπως αλλιώς λέγεται. Κατζούρι, όχι Κατζούρι. Ρε κόλλημα τώρα. Η Έλληνα Τσαγκρινού. Τσαγκρινού αυτή. Η Έλληνα Τσαγκρινού. Ναι, ναι. Τσαγκρινού. Ναι, ποιος είναι? Γιατί δεν μπορεί να παίξει τον αέρα αυτό το πράγμα. Άντε, ανέβα λίγο ρε φίλε. Μην είσαι σαν τέτοιο τώρα, σαν κλαμμένο. Σήμερα, λοιπόν. Όχι, δεν είμαι γι' αυτό. Ρε. Σήμερα είμαι λίγο ρεταρισμένο, δεν ξέρω λέτε. Γιατί είσαι κουρασμένο? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό. Η εβδομάδα σου πνευματική κούραση, θα λέγαμε ενδεχομένω. Τι? Και το κρύο και το που φάγαμε χθε. Είχε ξηραμάρα χθε, είχε φίλε. Ήταν κακά τα πράγματα, όντω. Χθε είχε πολύ καλό κρύο. Χθε ήταν η κακή ημέρα. Δηλαδή, εγώ του φίλου του Άρη του δικαιολογώ που δεν πήγα στο γήπεδο χθε. Εγώ δεν του δικαιολογώ. Του περισσότερου. Έλα, εντάξει. Πάντω, κύριε Πόρτερ, αγάπη Γαβριλίδου είπε ότι ξύλιασε προχθέ το γήπεδο. Δεν είναι η αγάπη Γαβριλίδου. Ναι, δεξιό. Μέτρο σύγκριση. Μέτρο σύγκριση, διότι η αγάπη Γαβριλίδου μπορεί να κρυώσει και σωστό. Με 10 βαθμού Κελσίου. Σωστό. Και η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε χθε. Δηλαδή... Κοντά το φωνό, παρακαλούμε όσο γίνεται. Για να κάνει μόνη σου κάποια στιγμή πρέπει να μάθει και πώ θα το. Ο διχολήπτη σου εξηγεί, πρέπει να καταλάσει πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι χθε που μιλήσαμε. Ναι. Που ήταν το μάτς προχθές, ναι. Μου είπε ότι ακόμα δεν είχαν ξεμουδιάσει τα πόδια της από το κρύο. Τι υπερβολές τώρα ήταν αυτές, εντάξει, είπαμε. Εντάξει. Εγώ χθες έχω βάλει διπλή κάλτσα. Έκανε δουλειά. Τι να κάνεις το κρύο το πολύ. Ναι, έκανε, αλλά πάλι το ένιωθα, αλλά λιγότερο ας πούμε, από ότι θα το ένιωθα με ένα. Όχι, δουλειά. Πιστεύω ότι σε σχέση με προχθές, αυτές τις τρεις μέρες που υποτίθεται ότι έχει κρύο, χθες ναι. Ήταν η πιο δύσκολη μέρα. Ναι. Έβαλα και κάτι. Σήμερα έχει ρε παιδιά. Και σήμερα έχει, δεν είπα δεν έχει. Σήμερα έχει πιο πολύ. Νιώθω πιο light. Το νιώθω πιο light. Χθες ήταν άσχημα τα πράγματα, ναι. Έβαλα κάτω το παντελόνι κάτι εξτρά, έβαλα και από πάνω 500 εξτρά. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι, ρε φίλε, εσύ που δεν δικαιολογούσε το φιλουτουάρι. Δηλαδή αν εσύ χθες ήσουν στην Περαία και δεν είχε δουλειά. Θα ξεκινούσε, θα έπαιρνε στο αυτοκίνητο το Πέμπτη απόγευμα, θα δούλευε κιόλα έτσι. Λογικά. Και θα πήγαινε. Σιγά που θα πήγαινε. Θα πήγαινε.
Δεν υπάρχει. Εγώ είπα, το είπα και χθες στην μετάδοση και πήγα στην εκπομπή. Δικαιολογώ αυτούς που δεν είχαν λεφτά για να πάνε. Καταλαβαίνω, ρε φίλε. Δεν έχω σπίτι, δεν έχω δουλειά. Δεν σηκώνει το πορτοφόλι μου, ρε φίλε, να δώσω ένα δεκάρι να πάω. Το καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό που μπορεί να έχει καμιά οικογενειακή υποχρέωση, αυτό που να δούλευε. Αλλά αυτό που, που είχε τη δυνατότητα να έρθει και δεν ήρθε, ρε φίλε, δεν το δικαιολογώ. Τι να κάνω τώρα, συγγνώμη δηλαδή. Δεν το λέω για να μαλώσω. 7. Αλλά εντάξει. Να βγει ο λαός του Άρη να. Να βγει, ρε φίλε. Δεν μάλλον, ρε φίλε. Εγώ το παραπονώ με κουκάζω. Δηλαδή, σημαντικό μάτσο ήταν. Έλα, ρε φίλε, στο γήπεδο λίγο να φτιάξει λίγο ατμόσφαιρα. Να του φάμε ζωντανού τώρα δηλαδή. Πιστεύω ότι με κόσμο χθε, δηλαδή με ένα γεμάτο χαρλάω, θα το έπαιρνε ο κόσμο στο παιχνίδι. Θα είχε περισσότερε πιθανότητε να το πάρει. Θα το έβαζε το πέναλτι ο Μπρούνο Γκάμπα. Άλλη πίεση που ασκείται στον αντίπαλο, ρε φίλε, από το Βικελή που έχει 15.000 κόσμο και άλλη πίεση που ασκείται από το Βικελή που έχει 8-9. Χάρη, χαρί, τι βλάκα εκεί έχει καταντήσει να πει στον Αντρόμητο, ρε φίλε, με τέτοια στοιχεία. Είσαι βλάκα, ρε χάρη, χαρί. Ήταν πουλέρ μα κάπω, δεν το θυμάστε. Και παραμένει, ρε φίλε, είναι, εγώ τον καιρό χθε τον ξαναείδα και δηλαδή τέτοιο νεύρο και τέτοια ένταση. Δηλαδή πώ κατάφερε να πέσει τόσο, ρε φίλε, μέσα σε 2-3 χρόνια. Ναι. Κακές παρέες μου είπανε. Κακές παρέες. Με ενημέρωσαν χθες εκεί που ήμουνα ότι είχε κακές παρέες γενικά. Μακάρι το παιδί στον Ανατρόμητο δεν είναι μεγάλο ο Χαρίς. Δεν είναι. Πώς είναι, 25? Και πολύ μπορεί να λέω. Ναι, όντως. 25 είναι. Εντάξει. Τι γελάς. Τον έβλεπα πάλι χθες, ρε φίλε. Βλέπω αυτό εδώ πέρα. Μπορείτε να το σηκώσετε, το βάλετε πάνω. Όχι. Εγώ το βάλτε το Ρενίκο, βάλτε εδώ πέρα με την. Φίλαθλη. Μην πετάτε αντικείμενα. Προστατεύστε την ομάδα σα. Έλα, πάρε το σπιτικό. Όχι, όχι, όχι. Φίλαθλη. Καφενείο μου το έχετε κάνει. Έλα ρε Ζωζεφινάρα, έλα. 2-3-10-2-7-3-8 για το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας μέχρι τις 7.30 που θα είμαστε μαζί. Εγώ παιδιά και όσοι δεν πήγατε στην Τούμπα την Τετάρτη και όσοι δεν πήγατε χθες την Πέμπτη σας καταλαβαίνω. Εγώ χθες συγκεκριμένα ήμουνα στο γραφείο και δεν ήθελα να βάλω μπουφάν να κατέβω κάτω να πάρω καφέ από το κρύο. Δηλαδή ήμουν σε τέτοια κατάσταση. Εγώ σας καταλαβαίνω. Τώρα εδώ όλοι οι άγριοι εκεί πέρα, οι οπαδοί και εγώ θα πήγαινα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Τι να πω. Ο Νίκος θα πήγαινε και την Περέα. Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Θα πήγαινε στο Χαριλάου. Σίγουρα. Θα πήγαινε. Γιατί να μην πάω, ρε Νίκο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο μόνος λόγος που θα έβγαινε θα ήταν για να πάει στο κόσμο να πάρει KFC. Ο μόνος λόγος. Έχω να πάρω πάρα πολύ καιρό στο πληροφορό και σταμάτα να. Και KFC τιμούσε πολύ. Ναι. Εκτός κι αν, επειδή τελευταία λένε κάποιοι φίλοι εδώ πέρα που παίρνουν τηλέφωνο ότι συνήθως το γεύμα το πετυχαίνουν με διάφορες γυναικείες παρουσίες. Δεν έχω σπίσει κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, παίρνουν εδώ φίλοι ακροατέ και λένε. Τι έκανα εγώ το προς εκεί με την τάδε, με μία, ας πούμε. Κατάλαβε. Μπορεί να μιλάει ο άνθρωπος, παιδί μου. Οκ. Okay. Γι' αυτό με ρώτησε Δευτέρα το βράδυ, επιβεβαιώνεται. Σου χώρο ρεπορτάζ. Ναι, εγώ μαθαίνω. Αλήθεια. Έλα, ρε. Εγώ μαθαίνω γενικά ότι από το χώρο, ας πούμε, διάφορες. Σε πολιορκούν, προσπαθούν να επιδιώξουν μια γνωριμία. Δεν τις προλαβαίνουμε. Έχουμε βάλει να παίρνουμε τέτοιο χαρτάκι. Για τη Δευτέρα, γι' αυτό που το είπες πριν. Χαρτάκι. Αυτό δεν είναι ένα τέτοιο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Διαδικτυακή είναι τώρα η ερώτηση, δεν έχει να κάνει. Εντάξει όμως. Το φοβερό. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρεις το μέσο που δουλεύεις πραγματικά, είναι εκπληκτικό. Ο άλλος μου λέει, έχω να πάω και μέρος στο γραφείο, δεν ξέρω. Εντάξει, σου χωρί ποτέ, ρε φίλε, τώρα τι να κάνω. Καλά, δεν κάθεται σπίτι του και δεν πάει στο γραφείο, ηρεμήσουμε λίγο τώρα. Καλή ροή, για κατέβασε λίγο ο παδίνι χέρι, ο άλλος να φτιάξει. Μα έχετε τεντώσει να πούμε. Σιγάρε Νίκο, άλλαξε παντελάκι. Άλλαξε παντελάκι να αποδοκομίσει. Πού πας πάλι. Όλη την ώρα κινείσαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Περκινητική είναι. Τι τις κάνεις. Εδώ είσαι για να κάνεις εκπομπή μας. Δεν είσαι για να. Ναι, δεν είσαι τώρα για να είσαι με το κινητό όλη την ώρα δηλαδή. Πάρε ένα power. Δουλεύω κιόλα. Άσε ρε καλή ροή που δουλεύεις τώρα. Πάρε ένα power bank. Λες και δεν έχεις λεφτά. Δεν έχω power bank, φίλε, ούτε κι εγώ. Αλήθεια. Ναι, ποτέ δεν έχω. Πολύ χρήσιμο. Σε αρκετές περιπτώσεις. Απλά επειδή. Έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν τέτοια πράγματα. Δεν, πρέπει να αποφεύγεις να το φορτίσεις ο powerbank. Μόνο σε μεγάλη ανάγκη. Διότι χαλάει η ποιότητα της μπαταρίας. Και αλλοιώνεται. Αλλά δεν θα πρέπει, ας πούμε, να είναι 3% η μπαταρία και να πεις το χρειάζομαι για κανένα δύο ώρες ακόμα. Οπότε πρέπει να το φορτίσεις στο iBank. Στο iBank είναι άλλη φόρτιση του powerbank. Άλλη που το βάζεις στο ρεύμα, ρε παιδί. Εγώ νομίζω ότι αργεί πολύ. Είναι πιο αργό από το ρεύμα, οκ, okay, αλλά πάλι κάνει δουλειά. Όταν είσαι κάπου και δεν έχεις μπρίζα, ρε καλέ, τι κάνεις, πού το βάλεις. Τι κάνεις. Όχι. Mm. Να ζήσεις, Νίκο, χωρίς κινητό, φίλε. Έξω από το τέτοιο, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Είμαστε όλη την ώρα σε μια οθόνη. Είμαστε η γενιά της καμπούρας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε. Καζάκος το λέγε. Περνάμε πάρα πολύ screen time. Ναι. Κάποτε είχαμε τα βιβλία, λέει, τώρα έχουμε τα tablets. Δίκιο έχει. Και είδα δουλάκι, το έλεγε. Δίκιο έχει κάτι. Βεβαίως, κάτια. Βέβαια. Η οποία έβλεπα, δηλαδή, έβλεπα λίγο γρηγόρα χθες. Ναι, έβλεπα λίγο. Τα γέξα σπίτι. Και ο λαιμός της είναι, φίλε. Δηλαδή το πρόσωπο είναι φτιαγμένο, εννοείται θα ήταν, αλλά ο λαιμός σε δείχνει την ηλικία, στο λαιμό, ρε φίλε, τι να κάνει, δηλαδή, δεν γίνεται. Ξέρεις πόσο χρονών είναι.
Κάμια 70 δεν θα είναι. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ναι, και τόσο που είναι ο λαιμός της, πολύ λίγο είναι. Εντάξει, κάτια, καλή τίμια. Πολύ ωραία κρατιέται. Εμένα μου αρέσει. Καλή είναι. Και εγώ την αγάπησα βέβαια στο δεξί. Καλά, εντάξει, εννοείται. Okay. Έλαβε να αγάπησε βέβαια στο δεξί. Τη λάμψη δεν θυμάσαι, φίλε Βίρνα Δράκου. Κύριε φίλε, δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ. Τι δεν τη θυμάσαι, την είχε ρημάξει ο Γιάνγκο Δράκου. Την είχε κάνει να πούμε. Την είχε κάνει με 30 παιδιά και. Την είχε πατήσει με κόρε, ξαδέρφε, θείε, ό,τι θε. Πώ λεγόταν τώρα να τα είπε. Η Σελήνη, ρε φίλε. Η Σελήνη που τον έπαιζε η Κούρκουλα. Α, μπράβο, η Σελήνη, κόρη του Γιάνγκου Δράκου. Βέβαια. Στη Giant. Στη Giant και στη Βέρα στο δεξί, πώς τη λέγανε και τα δουλάκια, καλή ροή. Oh, δεν θυμάμαι. Αχ, η Βέρα στο δεξί ήταν. Με την Τουμασά. Με την Κίνα και το στρατό. Ναι. Σε έφερε το ποτάμι και τα γνωστά. Ναι. Ναι, έπαιζε εκεί τα δουλάκια. Έπαιζε εκεί, ναι. Αφού ήταν η θεία τη Τουμασά του, ρε. Ναι, σωστά. Ναι, που τα είχε με, που τα είχε με τον Ευρωβουλευτή. Με όλου που του έκανε. Ναι. Αυτό ήταν. Ήταν ο μπαλαντέρ τη σειρά. Μήπω βλέπει μέλισσε. Εγώ λίγο το έχω παρατήσει τώρα, να πω την αλήθεια. Το βλέπω και λίγο. Και το κόκκινο ποτάμι έχω παρατήσει. Περιστασιακά. Όχι, δεν μπορώ, με στεναχωρεί πάρα πολύ το κόκκινο ποτάμι, το έχω κόψει. Γιατί έκανε ο Ρωσή, γιατί είπα. Τι είπα, γιατί ψυχούλα μου, τι είσαι. Στεναχωριέμαι. Το βλέμμα του Νίκου αυτή τη στιγμή. Τρούχους, βασικά, να ξέρεις. Δεν φοβάμαι του τούρκου. Το βλέμμα του Νίκου ήταν όλα τα λεπτά. Ωχ, καλά. Και εγώ να πω την αλήθεια, κόκκινο ποτάμι έχω δει λίγο και είχα δει web TV κιόλα. Ούτε καν γιατί Κυριακή, όπω ξέρει, Νίκο Παπαδόπουλο είναι δύσκολη μέρα. Και είχα δει κανένα δύο-τρία επεισόδια στην αρχή, ωραίο ήτανε, αλλά στην πορεία λίγο το χάσα. Δεν στηρίζει δηλαδή την παραγωγή του. Τη στηρίζω, ρε φίλε, αλλά εντάξει, δεν έχω και χρόνο να τη δω. Sorry, τι να κάνω δηλαδή. Sorry, τι να πρωτοκάνουμε, ρε φίλε, για εμά. I'm sorry. Οι άνθρωποι. Τι γίνεται, Λονίκο, για πες. Τι έγινε, φίλε, Παρασκευούλα, ωραία, ετοιμαζόμαι για Σαββατοκύριακο. Ναι. Χαλαρά, ήσυχα. Πού να πάμε στο Ηράκλειο, φίλε, για πες που είσαι πολύ ταξιδεμένο. Χάσεν Γκρέτελ θα πα εκεί πέρα στον πεζόδρομο, πολύ ωραίο. Στον Παρμπαθήμιο θα πα, νομίζω. Όπα το ψάχνει. Και πέρσι δεν είχες πάει σε ένα που έλεγες Hansel Gretel. Τα κομμάτια μου ενώνεις και τα ανοίγματα μου πάει. Μόνος ο Ζεφίν σήμερα. Αυτό το που το ξέρω. Στο πρόσωπο του All Star Game. Hansel Gretel. Ναι. Κριτικές εστιατόριο. Ζαχαρόδι ήδη. Ναι. Βέβαια. Τι να πάει να πιει σοκολάτα. Όχι, γλυκό. Α. Παγωτό να πάω να φάω, Νίκο. Πολύ καλές τέτοιες βλέπω κριτικές. Ουστάρες πλέον, άκου ρε Νίκο εδώ πέρα. Μην είσαι βλάκι. Μην είσαι βλάκι, Ζωζεφίν, που έχει κάνει γύρις 25, πολύ καλό 3, πολύ κακό 5 Νίκο Παπαδόπουλο. Πολύ κακό, κάτι αυτή στα μπούτια σου το πείτε και κακό. Το πιο γλυκό μέρος, γράφει εδώ η Ελένη Κέι. Η Ελένη Κέι. Η Ντόρα Έι γράφει από διακόσμιο σούπερ αλλά γεύση 3 τελίτσες. Και την πρώτη πήρε ένα bubble waffle η κόρη της και δεν της. Και μισή καμινάδα με παγωτό εγώ. Πω, τραγικό. Αρκετά νόστιμα και 5 ευρώ το καθένα. Τι είναι η καμινάδα, Νίκο, εσύ που έχεις πάει. Το προσωπικό μέτρο και συγκεκριμένα μία υπάλληλος με ύφος χιλίων καρδινελίων και πιεστική. Προβληματίζομαι, Νίκο. Προβληματίζομαι. Εγώ ξέρω το μεταξύ, δεν παίρνω ποτέ στο TripAdvisor, έτσι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος. Είναι Αμερικανιά! Όπου και να πηγαίνει, είναι με το TripAdvisor στο χέρι. Και πρόσεξε, φυσικά εννοείται, είναι με το TripAdvisor στο χέρι και δεν θα πάνε να δούνε. Α, ξέρω εγώ, 50 άτομα λέω ότι είναι πολύ καλό. Θα πει αυτή έγραψε αυτό. Το ένα. Κατάλαβε. Σπάνω το χρησιμοποιώ. Τραγικό. Έχουμε γίνει Αμερικανάκια. Σιγά. Θα δώσουμε στοίχημα για, για το Σαββατοκύριακο. Καλά, εννοείται. Και για μπάσκετ, βασικά δεν έχουμε. Φίλε, μπάσκετ τώρα ξανά. Έχουμε δρόμο ακόμα. Παίζει ο Άρης την άλλη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο βάλε. Αυτό γιατί γίνεται τότε, μπορείς να με εξηγήσεις, παρακαλώ. Λόγω Ευρωλίγκας. Η Ευρωλίγκα έχει διακοπεί αυτή τη εβδομάδα. Γιατί δεν έγινε τις προηγούμενες μέρες. Μήπως επειδή τότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε λόγω Ευρωλίγκας. Έχει δύο εβδομάδες, σωστά. Σωστά. Γι' αυτό. Και επειδή έχει διακοπεί μετά η Ευρωλίγκα. Ναι. Τώρα θα παίξουμε πότε Φλεβάρι. Ναι. Κολοσσός Άρης ή Άρης Κολοσσός. Νομίζω Άρης Κολοσσός. Άρης Κολοσσός. Όχι. Κολοσσός Άρης. Να παίξει πάλι και έχει χάσει ο Άρης νομίζω από τον Κολοσσός. Ναι, Κολοσσός Άρης πρέπει να έχει δίκιο. Και όπως έγραψε και ο Σταμάτης Μορελίδης, δεν τελειώναμε, δεν τραγουδίσει κοντρική κυρία. Fat Lady. Fat Lady Sings να πούμε. Βέβαια. Έτσι βγαίνει. Τι το διαβάζει όμως, μ' αρέσει. Αφού το ανέβασε στα social media, αδελφό Σταμάτης. Στηρίζουμε πάντα Μορελίδη, εννοείται. Είναι μια μορφή. Σταμάτης ο μεγάλος Γιάννης Μπουρούσης, ρε φίλε. Έχει σχολιάσει κάτι για αυτό ο μπασκετικό. Πρέπει κάποιο να γράψει ναι. ιστορίες που εγώ δεν ξέρω πολλέ ναι. από Γιάννη Μπουρούση γενικά, γιατί ο Γιάννη Μπουρούση είναι καταπληκτική μορφή. Πιστεύει ότι είναι μεγάλο καφενείο. Εννοείται. Ωραίο καφενείο. Εννοείται. Δεν το λέμε άσχημο τρόπο, έτσι. Το λέω μεγάλο τρόπο. Μάλιστα. Στρατιώτη εθνική ομάδα και ήταν γνωστά Νίκο Παπαδόπουλο. Τα ξέρει αυτά. Δεν μπορώ. Εντάξει, ρε φιλέ. Δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ. Να, αυτά δεν μπορώ. Ναι, αυτά δεν. Εσύ να καταλάβει ποια είναι η άποψή σου για τον Γιάννη Μπουρούση. Δεν μπορώ να πω. Ακόμα παντρεμένο. Έχει τραγουδίσει το Ρεμπουρούση 10 μέρες, είχε πει. Ναι, στο σπίτι το έχω τραγουδίσει. Ποιο. Ρεμπουρούση 10 μέρες, είχε πει. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή να το δει ένα Final Four που
που είχε χάσει τον Παναθηναϊκό και του έκανε του βάζελου. Τα λέμε σε 10 μέρες. Έχασε και στου τελικού. Που είσαι ακόμα παντρεμένο με την κόρη του σχορεμένου, του Μακή. Ναι. Ναι, πω. Νομίζω και εγώ. Να έχει πεθερό το Μακή, ρε φίλε. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Μόνο ο Γιάννης ο Μπουρούς μπορούσε να το κάνει αυτό. Εύκολα. Εύκολα. Και δεν είναι και άσχημη η κόρη του καλή. Τον είχα τώρα γιατί μα το δείχνει εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι περιποιημένο. Τι μα δείχνει τώρα τα φυλάκια. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, τι κοντινά στα πόδια τώρα. Εσύ και ο μάθο που στάνω μόνο πόδια. Πόδια. Υπάρχει ρε φίλε, δηλαδή υπάρχουν άντρες που τη βρίσκουν, έχουν βρεθεί με τα πόδια. Ναι, υπάρχει πολλοί κόσμος, αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, να σου πω την αλήθεια. Ο Νίκος πάντως, άμα δει άσχημα πόδια. Καλά, ναι. Παθαίνει αμό. Με το άσχημο πόδι, όλοι θα πάθουμε. Αλλά και να είναι ωραίο, θα πει που ρε φίλε, δες κάτι πατούσες που έχει τρελά. Μιλάμε τώρα, με έχει τρελάνει. Με έχει αρρωστήσει. Φίλε μου, πάρει τα μέτρα. Εντάξει, δεν μπορώ να φτάσω αυτό το σημείο, α πούμε, από δες νύχη, ρε φίλε, δηλαδή στο πόδι. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν έφυγε από το My Style Rocks. Αφού πήγε, ρε, πάλι έφυγε, τι έγινε. Έχει γίνει θέμα. Πάλι. Είναι στα επόμενα επεισόδια. Ξέρω ότι σε ένα επεισόδιο που δεν έχει παιχτεί ακόμα, μια μέρα δεν κάνανε γύρισμα, γιατί είχε μαλώσει με τον Κουδουνάρη. Αποχωρώ, κύριε Θωμαίδη. Έλα. Γιατί είχε μαλώσει με τον Κουδουνάρη και ο Κουδουνάρης δεν έβγαινε από το καμαρίνι του να ξεκινήσει το γύρισμα. Αν η Αλεξανδράκη δεν πήγε να του ζητήσει συγγνώμη. Η Αλεξανδράκη δεν πήγε να του ζητήσει συγγνώμη. Και δεν έγινε γύρισμα. Και δεν έγινε γύρισμα εκείνη τη μέρα. Κοίτα, πρώτα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη αυτό που το λένε Κουδουνάρη. Δηλαδή δεν γίνεται να σε λένε Κουδουνάρη. Τι μου λέει. Κουδουνάρη. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, ναι, γεια σα, τον κύριο Κουδουνάρη θα ήθελα, α πούμε. Κουδουνάρη. Ή αυτό που λέει συνέχεια ο Νίκο, ο κύριο Κουδουνάρη στο ρολογικό. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα. Κουδουνάρη τώρα. Δηλαδή να σε λένε Νίκο Κουδουνάρη. Πάμε ας πούμε στο Κλειάδης Βικελίδης και στον Νίκο Κουδουνάρη. Δεν γίνεται δηλαδή. Στην Πάρου Σπορτ Αρίνα. Δεν γίνεται ρε φίλε, λέει Κουδουνάρη, ας πούμε. Άντε τώρα. Καλλιρόη Κουδουνάρη. Υπάρχουν πολλά, πολύ χειρότερα. Και η Κέι όμως το έκανε. Να σου πω κάτι, δηλαδή. Καθόμαστε κάποιες φορές και ασχολούμαστε με παίκτες. Εντάξει, λέμε. Ναι. Τώρα βλέπω εδώ ένα θέμα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Ζενίτ σήμερα. Η Ζενίτ πετούσε Αγία Πετρούπολη Μόσχα, Μόσχα Αθήνα. Ναι. Και ο Αγιών. Ναι. Το οποίο ο Αγιώνης δεν μπορεί να δίνει κανένα εκατομμύριο το χρόνο. Ναι. Στη Μόσχα κάπου στο αεροδρόμιο χάθηκε. Τι εννοείς χάθηκε. Έφυγε το αεροπλάνο. Αλήθεια τώρα. Έφυγε το αεροπλάνο, δεν πέταξε με την αποστολή. Μπήκε σε άλλο αεροπλάνο και τρέχει να προλάβει το παιχνίδι. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή. Τι συζητάμε τώρα. Home alone. Είναι δυνατόν. Σαν τον Kevin κι αυτό. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Ωμέγα πράγματα. Χάθηκε. Τον Μπέλκα που είχε μείνει στο Μακεδονία Παλάς. Έχασε, λέει, την πτήση. Χάθηκε. Τι έχασε την πτήση, ρε φίλε, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πρώτη να κάνει ο προπονητής, βάζει να στοιχηθούν όπως μας κάναμε στο σχολείο. Να μετράει κεφάλια. Κοίτα, οι team managers. Το κάνουν και καλά κάνουν. Γιατί είμαι πολλά άτομα. Όταν μπαίνουν μέσα στο πούλμαν πάντα οι ομάδες, περπατάνε στο διάδρομο, στο λεωφορείο και λένε. Τάδε, βλέπει ρε παιδί μου, του τσεκάρει. Είναι πολύ φυσιολογικό τώρα, ρε άνθρωπε. Δηλαδή, είσαι μέσα στο πούλμαν. Εντάξει, ή τέλο πάντων είσαι στο αεροδρόμιο. Κάνεις μια βόλτα ρε φιλαράκι. Ναι. Δεν ξέρεις τι ώρα πρέπει να έχει. 30 χρονών είσαι, 30 ρε μαντράκαλος. Είσαι έμπειρος, ξέρεις ας πούμε. Ένα εκατομμύριο παίρνεις. Ναι. Ξέρεις ας πούμε ότι πετάμε για Αθήνα. Δηλαδή συγγνώμη λίγο. Έχει το νου σου. Ότι το προλαβαίνεις και έρχεσαι. Ναι. Τι να σε κάνει προπονητής ρε φίλε. Δηλαδή έρχεσαι εκεί πέρα και παίρνει μέσα τώρα και σε βλέπει. Τι να σου πει τώρα. Δύσκολα. Ξέρεις Γκουστάβο θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή τον πάρει τώρα τι μάνατζερ ή προπονητής και του πει είσαι βλάκας αγόρι. Είσαι βλάκας. Αν του πει είσαι βλάκας, καλά θα είναι. Σε παρακαλώ. Φανταστείτε λοιπόν, παιδιά, ότι πολλές φορές οι προπονητές έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι καλή ώρα έτσι. Δηλαδή ο άλλος έχασε την πτήση. Είναι παιδιά. Έχασε την πτήση και εκτός από αυτό. Δηλαδή τώρα αυτός μπορεί να μπει μέσα να του πει. Θα πας δεξιά και αυτός με το πρώτο μέσα να πάει αριστερά. Αυτό έχει γίνει πάρα πολλές φορές έτσι. Με αυτά έχουν ασχοληθεί οι προπονητές, παιδιά, και μπράβο. Έρε τον Άγιον, δεν θα τρελαθούμε τελείως. Έχασε το αεροπλάνο. Έχασε λίγο το αεροπλάνο. Τι να πω, ρε φίλε. Εκπληκτικά πράγματα. Μάλιστα. Τι να πει, συμβαίνουν. Πού να κερδίζει Ζενίτ έτσι, ρε φίλε, δεν έχουν ελπίδα. Εντυπωσιάστηκα τώρα με τη βλακεία του. Αυτά με γινόταν σε μια ομάδα δικιά μας. Πω, καλά. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Θα το πιάναμε και θα το τεντώναμε. Λοιπόν. Νίκο, τι έχουμε άλλο, φίλε, για πες. Γραμμούλες έχουμε, ανοιχτές γραμμούλες. Έχουμε γραμμούλες, αλλά ο κόσμος είναι πολύ τεφορμένος. Είναι λίγοι τους χαρακτήρες, αλλά λίγους που δεν συμμετέχουν. Γραμμούλα. Είναι πάρα πολύ τεφορμένος. Με απογοητεύουν. Εκτός αν έχουν παγώσει. Ή απλά είναι πουθενά και πίνουν κανένα καφέ. Πού είναι και Παρασκευούλα, δεν ξέρω. Είναι ο καιρός, πιστεύεις, ενδεδειγμένος για να βγεις για καφέ.
Εντάξει. Για τον καπνιστή είναι δύσκολο. Γιατί όχι. Καλά, ναι. Για τον καπνιστή είναι πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα πού να βγει να κάνει έξω από το μαγαζί. Δεν θα κάνει, φίλε. Τι λες, ρε Νίκο. Κάτω από το μανιτάρι και εκεί, ό,τι γίνει. Τα μανιτάρια είναι τώρα, δεν ξέρω βέβαια τι σημερινέ καιρικέ συνθήκε αν κάνει. Το μανιτάρι κάνει δουλίτσα. Εντάξει, αλλά δεν γίνεται, φίλε. Το μανιτάρι για 5-10 λεπτά καλό είναι. Τίποτα. Κάνει δουλίτσα, αλλά είναι ζώρικο. Περιμένουμε. Βάλε το ποτό σου, βάλε το μπουφάν σου. Καλά, να βγει με το ποτό και να σε έξω τα λοιπά. Ή άλλε γιατρέ καλά. Ρε παιδιά, να πούμε, βγήκαν να κάνω τσιγάρο και του πήραν τα παϊδάκια. Αν είναι αυτό κάπου. Πολύ δυνατοί αυτοί που του πήραν τα παϊδάκια. Πώ μετά λοιπόν να βγει και να αφήσει το φαγητό μέσα. Πολύ κατρέ, φίλε, αν άλλο περίμενε τόση ώρα. Σου λέει να ευκαιρία μου, εδώ είμαι. Τι πάμε να πάρουμε τώρα. Μία γραμμούλα. Γεια σας. Έλα Νικόλα, τι έγινε. Έλα ρε κλεωμένη. Τι γίνεται κλεωμένη. Έχεις γράψει ιστορία, έχεις πει την ατάκα της εβδομάδας για το Σάκη του Ρουβά. Θα καίνε μπροστά του σαν τα κεράκια της Λαμπρής δηλαδή. Έχεις βάλει. Ο κόσμος δεν είναι ποτέ ντεφορμέ. Ο κόσμος δεν είναι ποτέ ντεφορμέ. Μπορεί να κρεώνεται κλεωμένη, δεν ξέρω. Στο Χρήσανθε, αν είναι εκεί, μα δεν είναι εδώ, έχει φύγει ο Χρήσανθος. Ο Νίκος είναι εδώ πέρα, ο Μοσκοβίτης. Πέστα και εγώ, θα του κάνω Χρήσανθο. Ο κύριος Μοσκοβίτης, ναι. Θα του κάνω εγώ το Χρήσανθο, δεν πειράζει. Αν με ακούει ο Χρήσανθος, δεν πρέπει να σκέφτεται τι τραγούδι θα βάλει για να αποχαιρετήσει τον κόσμο Παρασκευή. Σάκη Ρουβά. Καλά, φυσικά. Σάκη Ρουβά και μετά από σένα το χάος. Λοιπόν, όταν μιλάμε για μπάσκετ, παιδιά, αυτή τη στιγμή, κύριε Μοσκοβίτη. Το μυαλό μας πηγαίνει στον μπασκεμπολίστα που λέγεται Λάρκιν. Σέιν Λάρκιν, βέβαια. Είναι εκπληκτικός. Εκπληκτικός. Πρέπει να τον βάζουν οι ομάδες εδώ για να μαθαίνουν πώς σου τέρνει και πώς βρίσκει το καλάθι. Γιατί εδώ πέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα βλέπουμε τον καλάθι και τον πανέρι και λέμε τι παίχτες είναι αυτοί. Και ξέρεις ότι ο Ερντογάν έβγαλε τουρκικό διαβατήριο και θα παίξει με την εθνική Τουρκία στο προολυμπιακό, και στο Ολυμπιακό τουρνουά. Ο Λάρκιν. Βεβαίως. Εκπληκτικός παίκτης, τον έχω δει και έχω ζαλιστεί. Άκου τι σου έχω βάλει από κάτω, άκου. Για σένα μόνο. Έλα. Εκπληκτικός. Και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, το μυαλό μας πηγαίνει στη Λίβερπουλ. Τώρα με τα χαρά κλειωμένη, δηλαδή αν ήμουν άλλος θα σε κόβα τώρα, εντάξει, αλλά επειδή είμαι επειδή βλέπω στιγμιότυπα, ξέρεις, από αυτέ, βλέπω στιγμιότυπα πολύ έτσι από τη Λίβερπουλ και με έχει εντυπωσιάσει το πώς παίζει. Ολόκληρα παιχνίδια γιατί δεν βλέπεις. Ποιος? Ολόκληρα παιχνίδια γιατί δεν βλέπεις. Ολόκληρα παιχνίδια τώρα τα βαριέμαι. Τώρα για το μπάσκετ, ναι. Που παρακολουθούμε Ευρωλίγκα, η Ανατολού Εφές είναι από άλλο πλανήτη. Ναι. Άστινα αυτή. Τώρα αυτή την Τζέσεκα που είδα με απογοήτευση με τον Ολυμπιακό. Ναι. Απ' τους άλλους, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αδιαφιλονίκη του φαβορή φέτος είναι η Ανατολού. Νομίζω δεν έχει αντίπαλο φέτος. Κοίταξε, όσο για το δικό μας έχει αντίπαλο, γιατί είναι πολύ ψηλό το επίπεδο στην Ευρωλίγκα φέτος. Απλά είναι ευκαιρία, δείχνει να είναι η πιο δυνατή από όλες. Η πιο προσιλωμένη. Και δυνάμωσε πολύ που πήγε στο τελικό πέρσι. Δηλαδή το πίστεψε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την κορυφή. Ίσως τη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Και την Μπαρσελόνα θα βάλω εγώ. Α, και την Μπαρσελόνα. Και ναι, δεν μπορώ να διαγράψω τον Μπράντοβιτς εγώ με τίποτα. Και μετά λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω νομίζω είναι και, να πούμε, η Μακάμπη ας πούμε είναι λίγο πιο κάτω, αλλά και αυτή είναι καλή ομάδα η Μακάμπη, έχει καλούς Αμερικανούς. Τους βλέπω και παρηγοριέμαι γιατί βλέποντας το ελληνικό πρωτάθλημα βλέπω κάτι παίχτες ρε παιδί μου που δεν σημαδεύουν γάιδαρο στο μέτρο. Είναι άλλο μπάσκετ, δηλαδή τώρα... είναι άλλο μπάσκετ εκείνο, άλλο μπάσκετ αυτό, η Ευρωλίγκα είναι πολύ ψηλό. Δεν μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Ο Άρης έχει τα μπάν, ο Πάοκ πήρε κάποιους παίκτες, αλλά... Πήρε και προπονητή, τελείωσε, έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Ή θα πέσει άστανδρος, πήρε... ή θα το σώσει. Έτσι θα πάει. Ποιον προπονητή πήρε ο Πάοκ. Εκείνος τον Κώστα Μέξα. Τον Κώστα Μέξα, ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει αυτός, φιλόδοξος πρέπει να είναι. Τώρα για τους ξένους που πήρε, αυτό το καιρό δεν μπορείς να πάρεις και πολύ καλούς ξένους. Τώρα πήρε έναν που έπαιζε στην Ταϊβάν, στην Κίνα που έπαιζε. Κορέα. Στην Ταϊβάν. Τώρα τι είναι αυτή τώρα στην Ταϊβάν. Και εγώ να πάω στην Κορέα και εγώ άμα πάω και η αγάπη Γαβριλίδου, σέντερφορ θα παίξουμε στο μπάσκετ. Αυτός δεν τα πήγε καλά στην Κορέα, να ξέρεις. Πέρσι στην Κορέα έχει καλό μπάσκετ. Όχι. Έχει μπάσκετ στην Κορέα. Όχι, στην Κορέα έχει και πρόσεξε, δεν μπορούν να παίξουν δύο Αμερικανοί μαζί στην πεντάδα. Και ο άλλος Αμερικανός που είχε αυτός εκεί ήταν πολύ καλός παίκτης, έπαιζε 10 χρόνια και ο δικός μας δεν έπαιζε. Και γι' αυτό έφυγε. Α, γι' αυτό. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν,
Καλή συνέχεια να πάρει κανένα άλλο. Γεια σου, Κλωμένο. Να σε καλά. Να σε καλά. Σου κού. Σε θέλω. Άντε, φύγε. Και μεσάγει ρουβά, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σκηνοθεσία Λάνθιμο. Ενδεχομένω. Αυτό. Δεν ξέρω. Ρίμα, θα λέει στην αρχή λογική. Αυτό νομίζω είναι. Περίμενε. Σιγά, σιγά. Τι έχει κορονοϊό. Περίμενε. Δεν βλέπω να λέει σκηνοθεσία κτλ. Πρώτη εκτέλεση. Μουσική Γιώργος Θεοφάνους. Στίχη Γιώργος Θεοφάνους. Η στίχη κτλ. Δεν λέει σκηνοθέτη. Λοιπόν. Super League. Άντε, για πες. Θα δώσω λεφτά. Ποτέ. Ας πούμε στην μπλε εταιρεία. Έλα λίγο μπλε εταιρεία. Δεν έχουμε και λεφτά μέσα, πρέπει να βάλουμε πάλι. Λοιπόν. Έλα, 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 έλα. Super League 23η αγωνιστική. Πανιώνιος Ξάνθη και κλεισμένο το θυρών. Εγώ λέω ένα ωραίο το χ. Σε αυτό το match. Και Πανιώνιος Ξάνθη και κλεισμένο το θυρών. Εγώ λέω χ και άντερ το συγκεκριμένο. Να κερδίσει ο κόρος Παράσχος. Να το πάρει. Σούμε να όμως. Σούμε. Σούμε. Σούμε, μάλιστα. Λαμία Λάρισα στις 8 αύριο, το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Εδώ το πρωί, το μεσημέρι μάλλον υπήρχε διχογνωμία, φίλε. Έχεις δυνατό το χαλί, φίλε, χαμήλωσε το λίγο. Κύριε Χολύπτα, ευχαριστώ. Τι διχογνωμία. Ο ένας έλεγε άσο, ο άλλος έλεγε διπλό. Ποιο μεσημέρι. Εδώ η Τρόικα. Α. Λαμία Λάρισα. Η Λάρισα παίζει με τον Πάκο την εβδομάδα. Λαμία Λάρισα. Δύσκολο παιχνίδι, Νίκο. Άντερ, και αυτό Άντερ, πιστεύω. Λες, Αλλά εγώ πάμε τον άσο περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Η Λαμία έχει, θα είναι κουρασμένη. Έχει χάσει, φίλε, η Λαμία από τότε που τσέφυγε του Ραμ. Έχει χάσει λίγο μπροστά την. Δεν θα τη βγει και ο λίγο κούραση που, παίζει με τον, που έπαιξε με τον Ολυμπιακό μας εβδομάδα και θα ξαναπαίξει. Ναι, ψόφισε. Χ2. Το γυρνάω. Ξέχασα ότι έχει φύγει του Ραμ. Χ2 για μένα. Ουάρντε εκεί πέρα και δεν συμμαζεύεται. Χ2. Ναι, χαμπίπ και τέτοια να πούμε και τα λοιπά. Κυριακή σε 3 η ώρα Αστέρα Τρίπολη Άρη. Άσο. 3.45 το διπλό του Άρη, 2.22 ο Άσος. Σώπα ρε. 3.25 το Χ. Εδώ η καρδιά λέει διπλό. Θα βάλεις ένα γκολ βρε. Ένα γκολ θα βάλεις. Δεν θα φας και ένα. 2 φράγκα το γκολ γκολ, καλό. Ναι. Ο Άρης θα έχει το μυαλό του στο μάτς πέμπτης. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ναι. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα κάνει και αλλαγές δηλαδή. Είναι πιθανό. Θα το δούμε είναι αυτό. Είναι πιθανό να πάει με εντελώς εναλλακτική εντεκάδα. Όχι, ο Ένινγκ δεν είναι τέτοιο προπονητή. Okay. Εγώ πιστεύω ότι αν μπει σε δικασία των αλλαγών, το πολύ τρεις να κάνει. Δεν, δηλαδή δύσκολο να κάνει παραπάνω. Ναι. Δεν πάει σε μαζικές αλλαγές. Η λογική για μένα σε αυτό το μάτς λέει ισοπαλία. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια. Ή γκολ-γκολ. Ατρόμητος. Θυμίζει λίγο ναι. Πανετολικό Άρης αυτό το παιχνίδι. Όχι. Δηλαδή... Ξέρεις αν είναι λεπτομέρεια. Όχι, και ο Αστέρας είναι καλά τώρα αυτό καιρό. Δεν είναι όπως ήταν πριν. Είναι καλά, έχει κίνητρο γιατί μπαίνει δυνατά για εξάδα. Ναι. Αλλά Αστέρας Ρεφίλ και με αδερφή παίζει μπάλα. Δεν θα κλειστεί πίσω. Ο Άρης θα έχει χώρο να κάνει πραγματάκια. Ναι. Γι' αυτό λέω γκολ γκολ. Ναι, αλλά την παίζω τη χρονιά μου, ρε φίλε. Οκ. Okay. Άλλο καπέλο εκεί. Μάλιστα. Ατρόμητος Ολυμπιακός. Έχουμε γραμμή. Πάμε να την πάρουμε τη γραμμή. Πάμε να την πάρουμε και συνεχίζουμε μετά. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Νίκο, θέλω να σου δώσω το απόλυτο δίκιο για κάτι που άκουσα πριν το διάλειμμα. Ό,τι τι. Για το επίθετο του Κρητή, έχεις δίκιο. Ναι, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή σε λέει κουδουνάρι τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σκέψω να σου πω τώρα μια υπόθεση εργασία. Μ' αρέσουν οι υπόθεσεις εργασίας. Ναι, μα συγγνώμη, θα σου πω κάτι που θα ταυτιστεί αμέσως. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, εμείς συμφωνούμε τις άλλες δύο, απλά θα ακούσουν και οι άλλοι. Λοιπόν, πας σε ένα μπάρ εσύ τώρα, έτσι. Ναι. Και γνωρίζεις μια κοπέλα. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, σε ρωτάει, το λες στο μικρόφωνο, κάτι, και δεν σε ρωτάει το πίτρε, δεν είναι ντροπή. Ναι. Με το που θα ακούσει κουβουνάρι, δεν έχει κάτι λόγια μέσα, δεν είναι διαγγειλμένο. Ναι. Και τολμώ να πω και το ποτό που θα πίνει, θα σου πάρει το κεφάλι. Δεν υπάρχει τίποτα. Ή να είναι μια φίλη τη και να τη λέει: περιμένουμε έναν φίλο μου να έρθει να μα κάνει παρέα. Ναι, πώς το λένε. Ποιο μωρέ, τον Νίκο, τον κουδουνάρι. Εκεί ρε φίλε, δηλαδή, άλλοι ακούει κουδουνάρι. Ή δεν είναι ρε φίλε, σαν κάτι επίθετα που λέγαμε για να κοροϊδεύει. Δηλαδή, εμεί θυμάμαι λέγαμε παλιά το Βαγγέλη τον Ποδηλατά. Ποιο θα έρθει, ποιο θα το φέρει, ο Βαγγέλη ο Ποδηλατά. Δεν υπήρχε ούτε Βαγγέλη ο Ποδηλατά. Έτσι και για κουδουνάρι, α πούμε. Άμα υπήρχε ποδηλατά, σε βγάζει και λίγο βαρβατήλα. Λέει, οι άλλοι μπορεί να πει ποδηλατά και στον αφάντε.
Λοιπόν, τώρα κουδουνάρεις τώρα. Δηλαδή πάει το μυαλό αλλού τώρα. Κουδουνάρεις. Με κουδουνάρεις επίθετο, φίλε. Δεν ρίχνεις γυναίκα ούτε με τάκλιν. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα, που θα πει τη φίλη και θα περιμένω πως θα σηκωθεί και θα φύγει η κοπέλα. Αυτό είναι, φεύγω. Πάντα το ρίχνεις, δεν πειράζει, δεν επίθετο αυτό. Ποιος κουδουνάρεις, κάτσε να στείλω ξανά στον πορέλ μου τηλέφωνο. Μήνυμα τώρα. Ναι, εντάξει, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και το άλλο, ήθελα να ρωτήσω να σου δώσω αίτημα. Έμαθα ότι σε κατηγόρησε ο Τσαλτίδης πριν ότι ήσουν σαλιάρης έτσι στο γήπεδο. Και λοιπόν, και χθες, καλά, κάθε φορά ρε, γίνεται, καλά, φίλε. Παιδιά, έτσι καλά έκανες αν ήσουν, καλά έκανες. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι πρέπει, εντάξει με μέτρο βέβαια, με τους χρηστές. λοιπόν, αλλά είναι όλα ψέματα. Είναι όλα ψέματα. Πρέπει, δεν είναι πρέπει, βιβλίο, λίγο δεν να είσαι, πρέπει να είσαι διαχειτικός με το άλλο, με το αντίστοιχο πάντα. Με μέτρο βέβαια, όχι. Οι ακροατές έχουν επίπεδο. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό όσοι ακούτε και θέλετε να διαφημιστείτε. Ναι, λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω τις φουγκάρεις τώρα βέβαια, αλλά πρέπει να είστε λίγο διαχειτικός. Λοιπόν, και επίσης ήθελα να πω, έχει δίκιο ο Τσαλτίδης με αυτό ένα θέμα. Τι. Πριν την εκτέλεση πέναντι, μην μιλάς, ρε αγόρι μου. Μην μιλάς. Ρε παιδιά, επειδή έχετε πέσει όλα με φάτε. Δηλαδή, λέει ο Γκάμα, ο πρώτος κόρη του Άρη τη φετινή σεζόν, το έχει με τα πέναλτι φέτος. Όχι, αλλά μόλις το μίλησε, το έχασε, ρε φίλε. Το μίλησε, δεν υπάρχουν αυτά. Ρε. Μην τα πιστεύετε αυτά, μωρέ. Δεν υπάρχει μίληση και το έχασε. Για καλά. Είναι η μοναδική φορά. Εγώ ακούω τον Τζαλτίδη από εποχές που έκανε πρωινή εκπομπή σε άλλο ραδιόφωνο με τον Κώστα τον Κούση. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Θύρα 955, τι ήταν. Άστο τώρα. Ναι, τώρα εγώ σου λέω είναι 97. Θα τρώσω για να καταλάβει. Λοιπόν. Είναι η μοναδική, η πρώτη με το Πασόκ το ορθόδοξο τότε. Όχι ορθόδοξο, λοιπόν, ακριβώς, αλλά είναι η πρώτη φορά Σιμίτης ήταν τότε. Λοιπόν, Σιμίτης, ναι, είναι η πρώτη, ναι, μην μπερδεύεστε. Ναι, σωστό. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με Τσαλτίδη σε κάτι. Έχει δίκιο. Δηλαδή, ρε φίλε, πάνε εκτελέσεις πέναλτι. Εσύ τον έχεις κάνει, τον έχεις αποθεώσει ήδη. Δεν τον έχω κάνει τόσο πολύ, δεν τον αποθέωσα. Άμα το μάθει κανένας αρχιρουφιάνος και το σύνδεσαι στον Γκάμα, θα σε ψάχνει στη συνέντευξη τύπου. Θα πει ποιος είναι αυτός που έλεγε για μένα και με έρχεσαι κατάρα. Μαγία Γκάμα έλεγα όταν έβαλε τον κόλλο με τον Πανιόνιο. Και δεν έχει στείλει ακόμα το τσέκ. Εν τω μεταξύ, αυτό έχει στο ηχητικό που βάλετε πριν, αυτό που έχει περάσει πάρα πολύ λόγο και δεν το αναφέρει κανένας, είναι η αντίδραση Ζάχο από το στούντιο, έτσι. Είναι όλα τα λεφτά. Καλά, ο Ζάχο δεν το πήγε σε άλλη. Θα το βάλω το ακούσει μόλις κλείσει ο φίλος, το βάλω το ακούσει. Ο Ζάχο πετάγεται και λέει πιάσε μας ρε Γκάμα. Μιλάμε. Έχω πέσει κάτω. Δηλαδή, μιλάμε, είναι έπος. Παρακαλώ πολύ, βάλτε μετά. Θα πέσουμε κάτω τα γέλια. Δηλαδή, όλα τα λεφτά είναι ο Ζάχος. Και φυσικά ο Τσαλτίδης, ο οποίος με το που δικαιώθηκε αμέσως το πετάει στη μουρή, έτσι. Τα λέγαμε αμέσως που ακούγεται πολύ. Θα ψωμί με Ζάχο, ρε φίλε, και δεν το έχουμε εδώ πέρα. Βάλει λίγο Ζάχο να ακούσουμε, ναι. Βάλτε με Ζάχο, τώρα κλείνω για να το ακούσω. Βάλτε το να γελάσουμε. Άντε, καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σου, καλό βράδυ. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Κάτσε λίγο Ζάχο, ρε φίλε. Εγώ είμαι φαν του Ζάχου, ξέρει γιατί είναι πολύ ηρεμή δύναμη. Δεν είναι όπως για να ακούσει και εσύ και να κρίνει αντικειμενικά, γιατί εδώ προσπαθούν να με διαβάλουν. Πού είναι το ηχητικό με το πέναλτι που το έχουμε. Ναι. Για να δούμε λοιπόν, κορυφώνει τη γωνία. Για να ακούσουμε λίγο Ζάχο. Ο Ζάχος είναι, σου λέω, η αποθέωση. Εσύ σίγουρα θα έχεις μια γραφικότητα να κάνεις κανένα. Τσαλτίδη στο φάουλ. Με αριστερό πόδι. Βάτσιος είναι το σήμα. Καλό. Η μπάλα έσα την περιοχή σας, θα μαζεύει και στην μπάλα θα αριστερογεμίζει. Κόβεται. Πέσουμε μέσα στην περιοχή. Πέναλτι. Τι κάνεις ρε Βέλιο. Πέναλτι που δίνει ο Βάτσιος. Δεν γινόταν να μην το δώσει. Ναι, δεν γίνεται να μην το δώσει. Μπροστά στα μάτια και το τυφλόν έγινε αυτή η ανατροπή. Σε παρακαλώ τώρα. Ο Βέλιος. Μας είχε βγάλει τα ρούχα μας, εντάξει, οκ. Ο τύπος ήταν επικίνδυνος. Ήταν η δεύτερη αυτή, anyway. Εντάξει, το δέχτηκε και ο Βέλιος ότι έκανε χαζομάρα. Δεύτερη γιατί. Να δούμε βέβαια, έτσι, να δούμε το replay. Χέρι κατράλι. Δεν μας έλεγατε ότι πέναλτι, ακούστο ρε. Τα πούμε σε μένα κατά χέρι κατράλι. Το πέναλτι. Το 63 ο Άρης κερδίζει πέναλτι. Καθαρό πέναλτι. Άστο, είναι καθαρό πέναλτι. Το 64 έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-0 και να βάλει τις βάσεις για την πρόκληση. Ποιος λίγο... άλλος φυσικά, Μπρούνο Γκάμα πάνω την μπάλα. Ναι, αυτό μου καταλογίζει ένα ο Χρήστανος. Ποιος άλλος φυσικά, εντάξει, φίλε, αφού είναι μόνιμος εκτελεστής σου, τι να πω δηλαδή. Ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Τι θέλει ο άλλος από πίσω. Σεζόν. Δεύτερο, καταγράψε ένα στοιχείο. Αυτό να το βάλει και αυτό μετά. Όλος φοράζει άσχημα. Έχει δίκιο. Έχουμε και τον Δεγκοβολέα. Ναι, υποβολέα. Προς τώρα έρχεται ο Ζάχος. Γκάμα απέναντι τον Μπάλας Μέγερη. Έχει τον τρόπο του φέτος.
Αντένα Τριβούλα. Αφού τον έχει. Δεν λέω ψέματα. Εκτελεί δοκάρι για τον Άρη. Μιλάω στο οριζόντιο. Πεταμένη ευκαιρία εδώ πέρα από τον Πορτογάλο. Άντε ρε γκάμα γόρι, άσε μας ρε γκάμα. Άσε μας ρε γκάμα. Σημάδεψε ψηλά. Άντε βρε αγόρι μου, άσε μας να πούμε. Είμαι φουλ με ζάχο. Πρώτο άστοχο. Φουλ. Άσε μας ρε γκάμα δηλαδή, σε παρακαλώ. Άσε μας μωρέ τώρα. Τρομερά πράγματα. Τι έκανε, φίλε, κατέγραφα δεδομένα. Είναι ο πρώτος χώρος της ομάδας. Είναι. Το έχει φέτος με τα πέναλτι. Το έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τον μιλάς, ρε φίλε. Ας το βάλει και μετά πέναλτι. Μην πιστεύετε σε αυτές. 8 στα 8, δεν τα χάνει. Μην πιστεύετε σε αυτές, βλάκι. Δεν υπάρχουν αυτά, ρε Νίκο. Άμα ένα μπει, θα μπει. Άμα ένα μπει, δεν θα μπει. Άκουσε τώρα εμένα ο Γκάμα ή εγώ του μετέδωσα αρνητική ενέργεια από την 9 που ήμουν πάνω και αυτός ήταν κάτω. Άσε με τώρα. Κοίτα, στην αρνητική και στη θετική ενέργεια πιστεύω πάρα πολύ. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε τώρα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τις... Άλλο τα vibes και άλλο αυτό. Πώς το λένε, κάθε φορά εσύ δεν φοράς κόκκινα παπούτσια για να πας στο γήπεδο ή. Στην ίδια λογική, άμα το κάνεις αυτό, θα πρέπει κάθε φορά η ομάδα να κερδίζει. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, αυτές οι προκαταλήψεις που εσύ πιστεύεις και να μην κουνηθούμε και άμα κερδίζει ο Πάο στο μπάσκετ, πρέπει να μένουμε εκεί πέρα και άμα θέλουμε να κατουρίσουμε, πρέπει να σκάσουμε, ας πούμε. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, εγώ την επόμενη φορά που θα εκτελέσει πάνω τον Γκάμα και από τα ίδια και το βάλει, τι θα σημαίνει αυτό δηλαδή. Ότι μετέδωσε θετική ενέργεια. Νίκο, το θέμα δεν το βάζει. Το θέμα είναι βλακίες αυτά που λέει. Θέλει να πάει τελικό μετά από 50 χρόνια. Όχι, γενικά η θετική και αρνητική ενέργεια υπάρχει. Μη λες. Θέλει να πάρει κύπελλο μετά από 50 χρόνια. Θα το πάρει. Και εσύ είσαι με τα πόδια απλωμένος πάνω χαλαρός, εντάξει. Όλοι οι άλλοι χτυπάει καρδούλας και λες που βάζει το πέναλτι και κάνει κεράνι. Και το χάνει και είμαστε 0-0. Και σφίξαμε τώρα, φίλε. Καλά στοιχεία έλεγε, δεν έλεγε. Ένα γκολ έχω. Να μπράβο, ρε. Γυναίκα, φίλε, αν γυναίκα. Αν ήταν επιφυλακτικός, μετά θα γυρνούσαν και θα λέγανε και γιατί είσαι επιφυλακτικός και δεν στηρίζεις την ομάδα και δεν κάνεις και δεν ράνεις. Τώρα είπε τα στοιχεία του. Όπως έχει πει και ένας ζωστός, μα αν ήσουν προφυλακτικός. Προφυλακτικός δεν ξέρω αν ήσουν. Επιφυλακτικός. Προφυλακτικός. Αν ήσουν λέει προφυλακτικός, τι προφυλακτικός θα λέω. Λοιπόν, να τρώμε του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε με τις προβλέψεις μας για το Σαββατοκύριακο. Διπλό. Διπλό, εύκολο πιστεύω κιόλα και μπορεί να φύγει και στο over. Το over πόσο δίνει. Over 2,97. Πολύ τίμιο. Πολύ τίμιο. Πάω κόφι. Άσος, φύγε. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, φίλε, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Νομίζω θα κερδίσει ΑΕΚ, φίλε. Και ο Χρήστανος το λέει αυτό πολύ. Έτσι και εγώ το πιστεύω. Η ΑΕΚ καταρχάς έχει ένα πράγμα πάνω από το κεφάλι σου, δεν κερδίζει τα ντέρμπι. Δηλαδή πρέπει να πάρει ένα μάτσο. Έχει πολύ καιρό να κερδίσει. Έχει κάνει χρόνια. Μάλιστα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε στη Τούμπα. Στη Τούμπα ο Παναθηναϊκός κουράστηκε, φίλε. Ο Παναθηναϊκός με το 60-70 έκατσε πολύ. Δηλαδή του βγήκε πολύ κούραση. Επίσης ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει την Τετάρτη να κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Μπορεί για να κάνει την ανατροπή. Ναι, ναι, ναι. Οπότε οι συνθήκες είναι για τον Άσο. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός λέει ότι. Κοιτάξτε με τον Καρέρα, εντάξει. Δεν κάνει και το φοβερό, αλλά ψιλοστρίβει. Είναι πιο σοβαρή. Παναθηναϊκός λέει τρίτη θέση, OK, και να πάω κλάιν. Την τέταρτη δύσκολα να τη χάσω από τον Άρη. Εντάξει. Πόσο δίνει ο Άσο Σάκ, 93. Εντάξει, τίμιο είναι. Okay. Δεν είναι πολύ. Θα με έψινε περισσότερο από δύο και πάνω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Μάλλον έχει πάρει παιχνίδι, γι' αυτό έχει πάει 93, ρε φίλε. Over 2,5-2,32. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ. Ο Παναθηναϊκός λέω στην Τούμπα, ενώ την Κυριακή ήταν πολύ καλός, στην Τούμπα μετά από 4 μέρες του βγήκε κούραση. Δηλαδή κάπου μετά το 60-70 έκατσε αρκετά. Γι' αυτό σου λέω. Κοίταξε, δεν έχει. Είπαμε είναι καλός Παναθηναϊκός. Οκ. Okay, σε καλό φεγγάρι και όλα αυτά και δεν συμμαζεύεται, αλλά δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές για να. Αλλάζει, να βγαίνει και να κάνει και να ράνει. Το γκολ τι σου λέει. Πιθανό. Δύο φορές. Σου λέω, ο Ιταλός δεν έχει σφίξει την ΑΕΚ, είναι λίγο πιο σοβαρή. Ναι. Και βλέπει ότι άμα έχει κερδίσει, θα κερδίσει και ένα. Την έχει κάνει πιο σοβαρή, αλλά α πούμε τον Ολυμπιακό το έβγαλε τον γκολ στο ΑΚΑ. Ναι, το έβγαλε, οκ. Εγώ πιστεύω στο γκολ. Μάλιστα. Και μένω με αυτό. Είσαι γνωστό γκολγκολάκια. Γκολγκολάκια. Ναι. Λοιπόν, γκολγκοτζόλα. 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 Κουδουνάρη. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτό το επίθετο, ρε φίλε. Δεν αντέχω. Πάμε να πάρουμε τι. Μια γραμμούλα. Γεια σα. Δεν μου λέτε, σε παρακαλώ. Να σα πούμε, βεβαίως, εδώ πέρα. 1880. Ο ιδιοκτήτης του σταθμού Αρένα, πώς λέγεται, Ντίμης. Ο κύριος Παπαϊωάννου. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά είναι, ρε φίλε. Θυμάμαι αυτόν τον κύριο, είχε πάρει και προχθές. 1880. Είχε πάρει να ρωτήσει ποιο είναι ο. Ναι, ποιο είναι. Ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Ποιο ήταν ο γιατρός του ΠΑΟΚ. Ποιο ήταν, ναι. Ντίμη Παπαϊωάννου, εξαίρετο. Το γνωρίζω τον κύριο Ντίμη προσωπικά. Πολύ καλό. Ωραίο να παίρνει.
Ναι, σε άλλα ραδιοφωνικά σταθμό της πόλης. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ, καλή ροή. Για τον ιδιοκτήτη άλλου ραδιοφωνικού σταθμού. Αυτά τα έχουν άλλα ραδιόφωνα. Τους ακροατές μας αγαπάμε πως είναι, δεν έχει να κάνει. Το δικά μας αποκλειστικά τα λέω χωρίς πηγή. Εμείς εδώ πέρα μιλάμε για πηγές. Έτσι, Νίκο, πες τα αγόρι μου. Έτσι, αγόρι μου. Πες τα. Νίκο, τι γίνεται άλλο, φίλε, πριν κλείσουμε. Τι να γίνει, φίλε. Δηλαδή, αυτά. Τι, κάνε μια σούμα για το Σαββατοκύριακο. Για Super League. Δεν μπορώ να πω ότι κρατάω κάποιο σημείο. Ούτε ένα μας δεν έχει για να πει ότι. Δυνατά, ναι, δηλαδή. Ας πούμε. Ούτε πάλι, εντάξει. Ίσως η ΑΕΚ λίγο παραπάνω από όλους, ναι, αλλά σου είπα αυτό το 93 δεν με ψηνά. Τα νερφέλε δύο φράγκα να πω, ναι, ωραία. Παίχτω. Ρίχτω. Αλλά πάλι δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Δεν με ψηνά. Δεν έχουμε και μπάσκετ. Θες να μας δώσεις τίποτα στο NBA. Θες να σχολιάσεις τις επιλογές του Γιάννη και του Λεμπρόν για το All-Star. Μόνο του Λεμπρόν έχω δει. Έτσι, γιατί του Γιάννη. Όχι. Σας πω εγώ αμέσως. Ο Γιάννης δέχεται έντονη κριτική λίγο για τις επιλογές. Το χαρακτηρίζουν ίσως και λαθέρα, να σου πω την αλήθεια λίγο με αυτούς που επέλεξε. Θα σου πω αμέσως. Είχε 30-16-6. Με τους Sixers. Not bad. Ένα στατιστικό, έχει και πέτυχε ένα στατιστικό, λέει, που πρώτη φορά μετά τον Τσαμπερλέιν, πώς λέει και ένας φίλος, Τσαμπερλέιν. Πρώτη φορά λέει αυτό. Τι έκανε το Τσαμπερλέιν. Κάτι έκανε, πέτυχε κάτι που το είναι ο πρώτος μετά το Τσαμπερλέιν, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Κάτι έκανε. Σ' αφήσουν να πάρει. Ναι. Κάτι έκανε. Καταλάβαμε. Τι δουλειά κάνεις, δημοσιογράφος. Ωραία. Ναι. Κάτι έκανε. Λοιπόν, πού είναι οι επιλογές. Αυτό το NBA. Α, όχι, αυτό είναι. Να το λοιπόν. Σε κανένα Instagram δεν τρέχει. Βρήκα, εκεί είμαι. Τιμ Γιάννης, Ζωέλ Εμπίντ, Πασκάλ Θιάκαμ, Κέμπα Γόκερ. Αυτή η πεντάδα. Τρέι Γιάνγκ. Αυτή είναι η πεντάδα, ναι. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, ο Αντεμπάγιο. Ο Σιάκαμ κάνει σούπερ χρονιά. Ο Κέμπα Γόκερ κάνει εκπληκτική χρονιά. Ο Τρέι Γιάνγκ επίσης. Ναι. Ο Εμπίντ είναι λίγο περίεργος, ναι, αλλά είναι ο Εμπίντ, ρε φίλε, που είναι μορφή μεγάλη. Από εκεί και πέρα, Αντεμπάγιο, Μπάτλερ, Ρούντι Γκομπέρ, Μπράντον Ίνγκραμ, Κάι Λάουρε, Κρις Μίτλετον και. Δεν με τον άλλο, ρε φίλε. Μίτσελ. Ο άλλος έχει πεντάδα, ρε φίλε, Ντέιβις, Ντόντσιτς, Χάρντεν, Λέοναρτ, και αυτός. Δεν συγκρίνεται άστο. Και έχει Γιόκιτς, Λίλαρτ, Πολ, Σαμπόνις, Σίμονς, Τέιτουμ και Ουέστμπρουκ στον πάγκο. Άστο. Υποτίθεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια κριτική στο NBA ότι πρέπει να γίνουν τα παιχνίδια κανονικά και να μην είναι τόσο καραγκιουζιλίκι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Ναι. Την αλήθεια. Εντάξει, αυτοί οι παιδιά παίζουν 82 μάτς κανονική περίοδο. Αφήστε του ένα λεπτό. Πάνε και playoff. Ναι. Παίζουν τη χρονιά 100 μάτς. Δηλαδή. Οκ, στο All Star Game θα είναι λίγο καφενείο η δουλειά. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Okay. Πότε είναι αυτό? Τώρα, αυτό Σαββατοκύριακο. Αυτό. Αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Αυτό είναι. Γενικά είναι. Μπαμπαμ, τα κάνουν. Τι έγινε, ρε φίλε. Ή μήπως είναι το άλλο, το Αγίου Βαλεντίνου. Νομίζω το άλλο είναι, Νίκο. Νίκο, στην Αμερική, το άκουγα σήμερα και έχουν πολύ μεγάλο δίκιο. Ναι. Προσπαθούν να βάλουν όλα τα μεγάλα events αμέσως μετά το Super Bowl. Το ίδιο κάνουν και για τα Όσκαρ που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, που είναι αυτή την Κυριακή, νομίζω, προς Δευτέρα. Για να παίρνουν το τέτοιο, το LinkedIn του. Παίρνουν το hype. Hi. Σήμερα το άκουγα και είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Φίλε, το Super Bowl στην Αμερική είναι το κορυφαίο. Ναι. Είχε πώς. Κάτι διάβαζε 600 εκατομμύρια έσοδα από διαφημίσεις, κάτι τέτοιο. Λίγα. Ναι. Ψυχουλάκια. Και προσπαθούν να τα χώσουν όλα εκεί κοντά για να παίρνουν, ρε παιδί μου. Να είναι ζεστοί οι Αμερικάνοι όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Νομίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το Final. Το Final Four. Καλά. Final Four, όχι. Το All-Star Game. Ναι. Έτσι πιστεύω. Άμα είναι το άλλο, τι δίνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το άλλο. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτό. Άλλο σίγουρο από εκεί. Νομίζω ότι είναι αυτό. Θα το απαντήσουμε τώρα. All-Star Game. Όχι Greece, ρε. Θα το βρω. NBA All-Star Game. Σικάγο 14-16 Φεβρουαρίου. Το άλλο, αυτό που σου έλεγα, ρε φίλε. Πάρτα! Το άλλο, ρε φίλε. Στο σχημάνα του. Το άλλο. Τι μου λες εκεί πέρα το Σαββατοκύριακο, αφού Σαββατοκύριακο είναι η Ελλάδα. Και έχει χάσει με σβήση τόσο πρόλογο και άκουσα σήμερα ότι αμέσως μετά το Super Bowl και αυτό σου λέω θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο. Σου είπα έχει Όσκαρ και μετά έχει NBA, αυτό σου λέω. Αντεγλάκα. All-Star Game. Αντεγλάκα, παπάντζι. Αυτό σου έλεγα. Παπάντζα. Super Bowl. Άσε μας, ρε Νίκο. Όλοι με αυτό ασχολούνται. Τι θα ακούσουμε μετά για μια μισή ώρα, θέλω να πεις. Δεν έχω ιδέα. Τι θα ακούσουμε, ρε φίλε. Ωραίος. Εκεί, Αβγενάκης. Πες κανέναν άλλον. Τζουγανάτος. Έλα. Σουλούκου και δεν συμμαζεύεται. Ο Τζουγανάτος και Κουδουνάκης. Τζουγανάτος και Ριγανάτος για όσους ξέρουν. Μάλιστα. Παρουσίασες με μια κούραση τα θέματα, τη βασική θεματολογία της εκπομπής, θα έλεγα. Ρε φίλε, γιατί δεν είναι πολύ ωραία αυτά τα θέματα. Πάρα πολύ ωραία. Απολαυστικά. Η συνάντηση που έγινε, που δεν έγινε, ο κουμπάρος του. Κουμπάρος. Του γιου. του γιου του. Δεν ξέρω, Νικό, χάσει την μπάλα λίγο με τις κουμπαρικές. Κάτσε λίγο, γιατί εγώ μπερδεύτηκα τώρα, περίμενε. Ναι. Ο Μπατζανάκης, ο τρίτου ξαδέλφου. Ο γιος του Αβγενάκη είναι κουμπάρος με τον Τζουλάκη. Τζουλάκης. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα. Και μη χειρότερα. Αυτόν λοιπόν.
Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 18.30. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Έτσι, όλο το ρεπορτάζ. Μια μισή ώρα ασχολούμαστε με Κώστα Μέξα. Όλες οι απόψεις των στελεχών του ΠΑΟΚ 24. Τζουλάκης ήρθε. Να είστε καλά. Αυτό θα τα πω. Την επόμενη ώρα αυτά θα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τζουλάκη, Μπατζανάκη, το τρίτο ξαδέλφου. Καλά το είπα, ρε. Ο κουμπάρος του αδερφού. Ο του γιου του αδερφού του Παπαγιανάκη. Καλά τον είπα. Τι είναι, γιος του Αβγενάκη και κουμπάρος, δεν είναι. Αλωμάκης Γκαγκάτση με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Να χαρά καλά έχει σχέση ο παπάς με τον γιο. Καμία σχέση, άλλα μυαλά. Εν τω μεταξύ του λέω ότι. Ο Άριος. Του λέω πρόσεξε. Τέλεια. Πότε ήταν τη Δευτέρα, την Τρίτη του λέω. Θα έπρεπε λέω το Λίμπερο, λέω συνεμερωτική εκπομπή που έχει. Το πρωί. Δευτέρα το πρωί δεν μπορώ, χρειάζεται να δουλειάσω βαρύ κιόλα. Του έλεγα. Ναι. Λοιπόν, και του λέω τις προηγούμενες μέρες, του λέω θα πρέπει λέω, στην ενημερωτική εκπομπή του σταθμού την Τρόικα, λέω, να έχουμε κι εμείς έναν διαιτητή να σχολιάσει επί μέχρι φάση και λέει ο Νίκος, αφού έχουμε το χρήσταθο. Το διαιτητή. Αφού έχουμε το χρήσταθο. Αποκλείς συνεργασία. Όντως. Αποκλειστικό. Το δίνεις τώρα στην εκπομπή μας. Αποκλειστικό. Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ. Ωραίος ο Ηρακλής, βέβαια. Αποχωρήσε το Λίμπερο, βλέπω. Πάμε. Σε πάω. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας.